Οφείλουμε λοιπόν να απαντήσουμε, και εγώ θα μου επιτρέψετε αυτό να κάνω σήμερα εδώ, στις ανακρίβειες και στα ψεύδη. Ότι στο σταθμό Λάρισας δεν υπήρχε σύστημα τηλεδιοίκησης. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αποδείχθηκε πέραν κάθε αμφισβήτησης. Ο σταθμός της Λάρισας διέθετε τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης. Μέχρι τον Ιούλιο του 19, εδώ τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, εδώ είχαμε ένα πάνελ μέχρι εκεί, όλο αυτό το κύριο, το οποίο απεικόνιζε τις γραμμές από τον κομμωτό μέχρι την είσοδο φωτιάς. Τα πάντα, τη σταθμή, όλα. Δηλαδή υπήρχε η δυνατότητα να βλέπουμε εμείς που είμαστε εκεί, όχι απλώς το βλέπαμε. Περιφρύσαμε την κυκλοφορία. Εμείς περιφρύσαμε την κυκλοφορία. Από Δομοκό. Από Δομοκό μέχρι την είσοδο του Πλατέως. Μέχρι την Μαθία πάνω. Βεβαίως. Είχαμε την τηλέφωνο. Σε ποιο σημείο ήταν κάθε βαθμολογία. Εδώ είχαμε τα γραφεία με τους υπολογιστές. Άρα θα είχατε τη δυνατότητα να δείτε αν τα δύο τρένα είναι στην ίδια γραμμή. Την κυκλοφορία την κάναμε εμείς. Εμείς τώρα ρυθμίζαμε πολλά πάντα τρένα. Είχαμε τους υπολογιστές και εμείς κανονίζαμε εάν το τρένο θα πηγαίνει σε ποια γραμμή, πού θα σταματήσει, πού θα κάνει διασταύρωση και όλη την κυκλοφορία. Αποδείχθηκε πέραν κάθε αμφισβήτησης. Ο σταθμός της Λάρισας διέθετε τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης.